Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στα δικά μας. Θα έχουμε την χαρά τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Ρεβενών, τον κύριο Δασταμάνη, για μερικές ενδιαφέρουσες και πολύ σημαντικές ειδήσεις από την περιοχή. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τα της Αθήνας. Είχατε πριν από δύο ημέρες συνάντηση με τον κύριο Μηταράκη, με την παρουσία και του Δημάρχου Δεσκάτης και του τοπικού βουλευτή των Ρεβενών. Αντικείμενο το μεταναστευτικό. Ακούστηκαν αρκετά. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε αρχικά την θέση σας. Ποια είναι η θέση σας για τον αριθμό προσφύγων που φιλοξενούνται στην περιοχή σε ξενοδοχεία τη στιγμή αυτή? Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Αυτή που είπα και μετέφερα και στον κύριο Υπουργό, ότι τα Ρεβενά έχουν πάρα πολλούς. Να ισχύσει αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή, η αναλογικότητα, να υπάρξει περιφερειακή ισότητα και να αντιμετωπιστούν τα Ρεβενά ισότιμα με όλους τους άλλους Δήμους. Mm-hmm. Εκ μέρους του Υπουργού υπόθηκε ότι υπάρχει σκέψη και πολύ νωρίς να εφαρμοστεί το 1% αναπεριφερειακή ενότητα, στην οποία συμφώνησα και μάλιστα τον παρότρινα να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και επίσης ήμουν κάθετος και είμαι δηλαδή κάθετος και είπα όχι σε δημιουργία κλειστής δομής στα Ρεβενά, τέλος πάντων εντός των ορίων του Δήμου Ρεβενών. Από τον Υπουργό τέθηκε η εναλλακτική της κλειστής δομής. Σας τέθηκε σαν πρόταση? Δηλαδή, ανάμεσα στα άλλα σενάρια και τις προτάσεις τέθηκε και αυτό. Το Μάλιστα. οποίο ούτε το δέχτηκα να το συζητήσω, ούτε το συζητώ, ούτε μας ενδιαφέρει σαν Ρεβενά. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι έγινε αντιληπτή η θέση σας, αλλά διαπιστώνω επίσης, και αυτό φαίνεται αντιληπτό, η διαφωνία που έχετε με τον τοπικό βουλευτή. Γιατί χθες από το ίδιο βήμα ο κύριος Σπάτης μας είπε ότι η δική του θέση είναι να γίνει κλειστή δομή και όχι να υπάρχει διασπορά σε ξενώνες, σε διάφορους ιδιωτικούς ξενώνες πρόσφυγες στα Ρεβενά. Αυτό μπορεί να υπάρξει μια σύγκληση, μια συνιστόσα ή τέλος πάντων μια συνισταμένη, μια συμφωνία? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι κάθετα αντίθετο στην δημιουργία κλειστής δομής εντός του ορίου του Δήμου Ρεβενών. Και επιμένω και επαναλαμβάνω να ισχύσει η αναλογικότητα. 1%. Mm. Τελευταία απογραφή 26.000 περίπου ο Δήμος Ρεβενών, 260 άτομα. Απλά τα πράγματα και δίκαια. Κύριε Δήμαρχε, αν θα γίνει στο Δήμο Δεσκάτης, στα όρια του Δήμου Δεσκάτης θα έχετε πρόβλημα? Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ μιλώ μόνο για το Δήμο Ρεβενών και είμαι υπεύθυνος για το Δήμο Ρεβενών. Εγώ θα σεβαστώ οποιαδήποτε απόφαση πάρει ο κάθε Δήμαρχος, ο κάθε Δήμος, το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, πράγμα το οποίο δεν με αφορά προσωπικά. Εγώ επαναλαμβάνω και λέω ότι εντός των ορίων του Δήμου Ρεβενών είμαι κάθετα αντίθετος. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω λίγο και κάτι άλλο. Εσείς αυτή τη στιγμή διαφωνείτε με τους διαμένοντες πρόσφυγες στα ξενοδοχεία των Ρεβενών? Δηλαδή ζητάτε να φύγουνε? Ναι. Δεν ζητώ να φύγουν όλοι, επαναλαμβάνω. Ζητώ να μειωθεί δραστικά ο ρυθμός. Πάντως δεν μπορεί θέμα... αυτή τη στιγμή τα Ρεβενά να φιλοξενούν 1.314, προχθές αυτό το νούμερο ήταν, και αλλού με μεγαλύτερο πληθυσμό να φιλοξενούνται πολύ λιγότεροι. Εγώ ναι. ζητώ να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Κύριε και Δημαρχέ, ό,τι υπάρχει... ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Πρωθυπουργός, το 1% να ισχύσει στην πράξη. Υπάρχει μία διαφορά όμως. Δεν είναι στο Δήμο Ρεβενών, μπορεί να είναι στα όρια του Δήμου Ρεβενών, αλλά μένουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και είναι καθαρά θέμα των ιδιωτών και των ξενοδόχων που μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να κάνουν αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι το σωστό. Και να έχουν και τα οικονομικά φύλλα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω τίποτα με τους ξενοδόχους, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, πολύ καλά κάνουν. Ο Δήμος όμως δεν μπορεί να υπομειστεί όλο αυτό το βάρος. Είτε λέγεται μεταφορά, είτε λέγεται άνοιγμα σχολείων απογευματινά, είτε λέγεται αποκινησμός, είτε. Mm-hmm. Δεν μπορεί σε ένα χωριό, παράδειγμα, με 10 μόνιμους κατοίκους να πάμε και να βάζουμε 200 άτομα μέσα. Δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν απαραίτητες υποδομές για να στηρίξουν τους πρόσφυγες που διαμένουν και στις ξενοδοχειακές μονάδες? Όχι. Ακόμα και να υπήρχαν όλες αυτές οι υποδομές, είμαι κάθετα αντίθετος. Και λέω, επαναλαμβάνω, δεν λέω να φύγουν όλοι οι άνθρωποι, να επομιστούμε όλοι αυτό το εθνικό πρόβλημα, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί αναλογικά να το λύσουμε. Είστε σαφείς. Εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχει εθνικό πρόβλημα, δεν είμαι ξεροκέφαλος να λέω όχι, γιατί δεν μπορούσα και εγώ να λέω όχι και τι έγινε, να μας φέρουν κι άλλους, θα φτάσουν στις 3.000 και.
Λέω απλά πράγματα όμορφα και ωραία. Βαγγέλη, αναλογικότητα. Έχουμε 26.000 στην τελευταία απογραφή, 260-300 άτομα. Πολύ ευχαρίστως να τους φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους, να βάλουμε πλάτη, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Mm-hmm. Κατερίνα. Αν μου επιτρέψει μια ερώτηση ακόμη στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, αν υπάρξουν ανταποδοτικά ωφέλη από την κυβέρνηση, δηλαδή σας πούνε ότι θα ενισχύσουμε το νοσοκομείο, ότι θα διορίσουμε εκπαιδευτικούς και τα λοιπά, υπάρχει περίπτωση να δεχτείτε πρόσφυγες στα όρια του Δήμου Γρεβενών? Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ να ισχύσει η αναλογικότητα. Μάλιστα. Δήμαρχε, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας, επειδή σας άκουσα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνατε μία ενημέρωση στο Σώμα για το φυσικό αέριο, την εξέλιξη που μας γνωστοποιήθηκε από την περιφέρεια. Πείτε μας δύο λόγια, αν θέλετε. Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια θετική εξέλιξη, αν και άργησε λίγο κατά με. Ήταν θετικότατη εξέλιξη και ήθελα να ευχαριστήσω και από το κανάλι σας και τον προηγούμενο Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, και τον νυν Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη. Δεν τελειώσαμε όμως με αυτή την ιστορία. Ήταν θετική εξέλιξη. Έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε μπροστά μας. Θα το έχουμε πολύ κοντά το θέμα και εύχομαι και ελπίζω ότι τα χρονοδιαγράμματα που βάλθηκαν, είτε λέγεται διαχειριστική αρχή, είτε περιφέρεια, είτε δήμος, να τηρηθούν και λίγο νωρίτερα, αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση.